Θα πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την Έλλη Κοκάλη. Είναι εδώ, κάπου έξω στη βιομηχανική. Το εδώ το δείχνω και όλα είδατε. Πάρα πολύ τηλεοπτικά. Η Έλλη Κοκάλη, λοιπόν, θα μας ενημερώσει για μια δράση που γίνεται αυτή την Κυριακή έξω στη βιομηχανική. Το ξέρεις πολύ καλά, Μπάμπη. Έχουμε πάρα πολλά αδέσποτα. Τα οποία αδέσποτα τα φροντίζει ο Σύριος, η Έλλη και διάφοροι εθελοντές, οι οποίοι όμως δεν αντέχουν άλλο και χρειάζονται τη βοήθεια όλων μας. Πάμε να δούμε χρηστικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Έλλη Κοκάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μέρη, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε και αυτή τη φορά να επικοινωνήσουμε τη δράση τη συγκεκριμένη. Ευχαριστούμε τη φιλόξενη συχνότητα της Κρήτη TV για όλη την συμπαράσταση. Να περάσουμε στην ουσία της ερώτησής σου, Μέρη. Να σας πω ότι εδώ στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από τη βιομηχανική, υπάρχει ίσως το πιο δυνηρό κεφάλαιο στο θέμα με τα αδέσποτα στην πόλη του Ηρακλείου. Εδώ διαβιούν πάρα πολλά αδέσποτα ζώα, ιδίως σκυλιά, τα οποία ξεπερνούν σε αριθμό τα 200 και όπως καταλαβαίνετε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν εξαιτίας ακριβώς του χαρακτήρα της περιοχής με τα βαρέα οχήματα, με την πάρα πολύ έντονη κινητικότητα που υπάρχει στους δρόμους και βεβαίως το γεγονός ότι δεν έχουν που να σταθούν, δεν έχουν που να προστατευτούν, βρίσκονται στους δρόμους, συνεχώς κινδυνεύουν, είναι έρμεο και των συνθήκων, είναι έρμεο και βεβαίως όσα δεν μπορούν να προστατεύσουν οι εθελοντές των ασθενειών από την στιγμή που δεν μπορούν να λάβουν τη σωστή προστασία, τη σωστή αποπαρασίτωση. Υπάρχουν εδώ ζωάκια τα οποία ήδη είναι άρρωστα και είναι ηλικιωμένα και ο χειμώνας είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Άρα, στη δική τους Έλλη, ζωή. Υπάρχει... Έχουν περάσει από εδώ, από το χώρο της βιομηχανικής. Έλλη, υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη και για χαπάκια έτσι και για αποπαρασίτωση, για όλα τα είδη, κολάρα, χαπάκια έτσι. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Αυτή την εποχή περάσαμε την εποχή την καλοκαιρινή που παλεύαμε να τα κρατήσουμε υγιή από την πλευρά της σκνήπας η οποία μεταδίδει και των τσιμπουριών που μεταδίδουν τις ασθένειες στη λεϊσμάνια και την ερλίχια. Τώρα προσπαθούμε να τα ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε τον οργανισμό τους για να αντέξουν τις συνθήκες του χειμώνα. Την Κυριακή λοιπόν το πρωί εθελοντές και φίλοι του Σύριου θα βρεθούν εδώ, θα καθαρίσουμε τα σημεία στα οποία βρίσκουν καταφύγιο κάποια από τα σκυλά και υπάρχουν κάποια λίγα τυχερά που είναι ανεκτή η παρουσία τους σε διάφορα σημεία γύρω από τα εργοστάσια και εκεί βρίσκουν καταφύγιο άρρωστα και ηλικιωμένα τα οποία πρέπει να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Καθαρίζουμε τους χώρους, αλλάζουμε τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιούνται για την καθημερινή σύντησή τους, τοποθετούμε ζεστά κουβερτάκια. Ένα άρρωστο ζώο σε συνθήκες χειμώνα με κρύο, με βροχή, με χαλάζι, μετά από 17 ώρες χωρίς φαγητό και χωρίς ζεστασιά μπορεί να χάσει τη ζωή του χωρίς κανένα άλλο λόγο, χωρίς να παρέμβει κανένα άλλο δραματικό γεγονός και αυτό είναι που προσπαθούμε να προλάβουμε με αυτή μας την πρωτοβουλία. Που σημαίνει τώρα εμείς, Έλλη, τι μπορούμε... Υπάρχουν του Σύριου που έχουν ανταποκριθεί. Πες μας ακριβώς τι πρέπει να φέρουμε, πού μπορούμε να σας βρούμε, τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή επιγραμματικά για να είμαστε χρηστικοί και στον κόσμο. 11 λοιπόν το πρωί, 2 ώρες δράσης, σημείο αφετηρίας εδώ στη βιομηχανική, λίγο μετά την είσοδο της βιομηχανικής μπροστά από το Μανόλο συναντιόμαστε και... Καθαρίζουμε τα σημεία γύρω από τα οποία βρίσκουν καταφύγιο τα συγκεκριμένα σκυλάκια. Απομακρύνουμε σκουπίδια. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια που βοηθάμε τα ζωάκια, γιατί η τάξη και η καθαριότητα είναι ένα δείγμα και προς τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στην περιοχή, σεβασμού δικού μας και σεβασμού εκείνων προς τα αδέσποτα. Δεν είναι μια αιστεία μόλυνσης, μια αιστεία που προκαλεί προβλήματα στην περιοχή. Καθαρίζουμε λοιπόν, τοποθετούμε καθαρά σκεύη, τοποθετούμε φαγητό, τα αποπαρασιτώνουμε
και για τα άρρωστα και ηλικιωμένα τοποθετούμε ζεστά κουβερτάκια στα σημεία στα οποία κοιμούνται τα βράδια και βρίσκουν καταφύγιο. Μία μικρή προσπάθεια για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε, να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν. Έχουν ανταποκριθεί ήδη αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν προσφέρει κουβερτάκια, μας έχουν προσφέρει ήδη από παρασίτωσης. Η προστασία τους είναι το α και το ω. Ίσως είναι πιο πολύτιμο και από την τροφή την ίδια. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε μέσα σε αυτό το δίωρο για να τα βοηθήσουμε και βεβαίως θα το επαναλάβουμε. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε και σε άλλες γειτονιές, να κάνουμε και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν αδέσποτα, να ακολουθήσουν και άνθρωποι στις δικές τους γειτονιές, στις δικές τους περιοχές το ίδιο παράδειγμα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απροστάτευτα νηστικά ζωάκια τα οποία πραγματικά δεινοπαθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι τεράστιος ο αριθμός και ό,τι και να προσφέρουμε είναι πάλι λίγο και όμως το λίγο που μπορεί ο καθένας είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν, Έλλη, στις 11 το πρωί την Κυριακή εδώ στο Μανόλο, στη βιομηχανική περιοχή. Όποιος μπορεί να έρθει να βάλει έτσι το λιθαράκι του σε αυτή την όμορφη προσπάθεια. Έλλη Κοκάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.